13 κεριά στο σκοτάδι, λοιπόν, Στέλιο μου, και εγώ στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει στη σελίδα μας στο Facebook. Κάνετε like και share. Και δύο από εσάς διεκδικείτε το ολοκένουργιο μυθιστόρημα του Μένιου Σακελαρόπουλου. Το ολοκένουργιο αυτό μυθιστόρημα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Λοιπόν, ο κύριος Σακελαρόπουλος με τη βοήθεια της τεχνολογίας και του Skype θα συνομιλήσει μαζί μας σήμερα για να μάθουμε, να το γνωρίσουμε αφενός καλύτερα και να μάθουμε για την μπλοκή του βιβλίου του, γιατί βρίσκεται στα Χανιά. Σήμερα έχει παρουσίαση. Περσόνα γνωστή, με μια χαρακτηριστική γραφή, μια και έχει πολλά χρόνια στις πλάτες του, τόσο στη θητεία του σε πολύ πετυχημένες εφημερίδες, αλλά και από τα, νομίζω, μοναδικά ρεπορτάζ του από τη συχνότητα του Μέγκα. Ίσως μερίδα του κόσμου να μην ξέρει ότι είναι και ένας πολυγραφότατος πετυχημένος ίσως, ακριβώς, ίσως να τον έχετε ταυτίσει οι περισσότεροι από εσάς ως αθλητικογράφο στο μυαλό σας. Όμως, εγώ έχω να σας πω ότι είναι ένας πάρα πολύ ταλαντούχος συγγραφέας. Γι' αυτό και σήμερα θέλουμε τόσο πολύ να μιλήσουμε μαζί του. Και δεν είναι το πρώτο του συγγραφικό αυτό εγχείρημα. Νομίζω 13 ή 14 μέχρι τώρα βιβλία. Να μας τα πει όμως καλύτερα εκείνος, να τον καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Σακελαρόπουλε. Καλησπέρα σας από τα αγαπημένα Χανιά, σφραγίδα της ζωής μου, ως πόλη. Διότι εδώ πέρασα 15 συνεχόμενα καλοκαίρια, Πάσχα, κάτι τέτοια. Σαν πόλη μου είναι. Έχετε πολύ όμορφες αναμνήσεις ομολογουμένως και άλλες τόσες που θα χτίσετε εφ' εξής. Σίγουρα το επόμενο βιβλίο, το νούμερο 14, είναι Χανιά, Ρέθυμνο, Μυριοκέφαλα και γύρω-γύρω όλα αυτό εδώ. Πώς προέκυψε, κύριε Σακελαρόπουλε, αυτή η αγάπη, αυτός ο εθνίδιος έρωτας με αυτή την πόλη που έχει μια ατμόσφαιρα μοναδική? Με τα Χανιά. Αυτό προέκυψε εντελώς τυχαία. Είχα στην αγκαλιά μου ένα βρέφος 7 μηνών, το γιο μου. Έπρεπε να κάνουμε τις πρώτες μας διακοπές καλοκαιρινές με ένα μωρό άμαθη γονείς. Με συμβούλευσαν ότι το λιμάνι μου και ο παράδεισός μου θα είναι τα Χανιά. Έτσι ήρθα για πρώτη φορά, πριν από 20 χρόνια ακριβώς. Καλοκαίρι του 1996 και δεν ξαναφύγα ποτέ. Θέλω να σας ρωτήσω, σήμερα συζητάμε με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου σας, 13 κεριά στο σκοτάδι. Θέλω να σας ρωτήσω αν αφορμή για το βιβλίο αυτό και τη συγγραφή του αποτέλεσε ένα ατύχημα που γνωρίζω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, που είχατε με την όρασή σας πριν από ένα χρόνο περίπου. Ναι, μόλις είχε τελειώσει το περσινό βιβλίο, μόλις είχε εκδοθεί το σημάδι. Είναι μια σκληρή ιστορία με φυλακές που θα μπορούσε να συμβεί στο παιδί μας, στον ανιψιό μας, στον από πάνω μας, στον διπλανό μας. Εν πάση περιπτώσει, μόλις είχε τελειώσει αυτή η ιστορία, και κάποιο πρωί ξύπνησα με μια ενόχληση στο μάτι. Η ενόχληση έγινε εντονότερη προς το βράδυ. Οι Έλληνες που ξέρουν τα πάντα από διάστημα, ορμηθολογία, νόσο των χείρων κλπ. Στην γραφείο ότι είναι κάτι απλό, πήγαινε πάρα ένα κολλήριο. Πήρα το κολλήριο, την επόμενη μέρα είχε υπάρξει επιδείνωση, η οποία μεταφέρθηκε και στο άλλο μάτι, και μετά από τρεις μέρες με το κολλήριο αυτό το περίφημο αποδείχθηκε ότι δεν βλέπω τίποτα. Χάσατε το φως ουσιαστικά για κάποιες μέρες. Πώς είναι να βιώνεις αυτό το σοκ, ότι μία αίσθηση δεν λειτουργεί, μία αίσθηση που είναι απαραίτητη για έναν άνθρωπο που είναι μέσα στα πράγματα, είναι μέσα στη ζωή, που αυτό που βλέπει περιγράφει και καταγράφει στο ρεπορτάζ του ή στα βιβλία του. Έχασα λοιπόν το φως μου για 17 ολόκληρες μέρες. Ήταν ένα συγκλονιστικό σοκ, διότι είμαι πια εντελώς ανήμπορος. Δεν μπορώ να περπατήσω ούτε τρία βήματα για τα σκουτάδια που θα πέσω. Δεν μπορώ να πάω καν στην κουζίνα να πιω νερό. Είμαι απολύτως ανήμπορος. Και σε αυτές τις τρομακτικές ώρες, αφού μπήκα στο γιατρό, μου είπε ότι έχω μια απίθανη ιστορία. Λεγόταν, μάλλον ένας αδενοϊός μπήκε στα μάτια, ας το πω πολύ λαϊκά και όχι επιστημονικά, έφαγε τους κερατοειδείς. Είμαι λοιπόν στο απόλυτο σκοτάδι, τρέμω στην ιδέα ότι θα μείνω έτσι, και στις ατέλειωτες ώρες του σκοταδιού μου έρχεται στο μυαλό αυτή η ιδέα, που είναι τα 13 κεριά στο σκοτάδι. Ξεκίνησε λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα, γιατρούς, νοσοκομεία, χειρουργία, και στη συνέχεια μοίρα καλή με οδήγησε στο κέντρο εκπαίδευσης και αποθέσεως τυφλών στην Αθήνα, στην Καλυθέα, όπου έκανα την έρευνα των τυφλών, καθημερινές δεξιότητες, τον μπαστούνι, τα μαγειρέματα, τα αντισήματα, και ανακάλυψε έναν τελείως σε μένα άγνωστο κόσμο. Ντρέπομαι γι' αυτό και ζητώ συγγνώμη,
Ανακάλυψε λοιπόν ένα μαγικό κόσμο με ανθρώπους άλλους που δεν είχαν δει ποτέ το φως και άλλους που έμειναν τυφλοί στη διάρκεια της ζωής τους από κάποιο ατύχημα. Κύριε Σακελαρόπουλε, είναι αλήθεια ότι για κάθε βιβλίο σας μπαίνετε ουσιαστικά στο ρόλο, ας μου επιτραπεί αυτή η χρήση. Θέλετε να το βιώνετε ώστε να μπορείτε να το καταγράψετε και να είστε και σαφείς σε αυτό που λέτε, αλλά και αυτός που το διαβάζει και ίσως να έχει ένα παρεμφερές σκηνικό βιώσει στη ζωή του, να πει ναι, έτσι είναι, αυτή η αίσθηση είναι. Ωραία ερώτηση και ευχαριστώ για αυτήν. Ήθελα να σας πω ότι πριν ξεκινήσω να μπω στον χώρο της συγγραφής, μετρώντας πια 13 βιβλία, προϋπήρξα αναγνώστης. Θέλω να είμαι ειλικρινής, υπήρξαν βιβλία τα οποία με κούρασαν, υπήρξαν βιβλία τα οποία με έκαναν να απορώ τι θέλει να πει ο ποιητής. Και εκεί λοιπόν, όταν ξεκίνησα τη συγγραφή, αποφάσισα ότι οι δικές μου ιστορίες θέλω να πατάνε σε συγκεκριμένα στοιχεία και έκανα αυτό που μπορούσα να κάνω ή που μπορούσα να καταφέρω. Την έρευνα. Άρα λοιπόν ακολουθώ μια συγκεκριμένη συνταγή, μπαίνω στο ρόλο του ήρωα, στα παπούτσια του και ακολουθώ το δρόμο του. Για παράδειγμα, πέρσι στο Σημάδι έμεινα σε τρεις φυλακές της χώρας. Έμεινα στο κελί, μπήκα στο κελί, γιατί τι ιστορίες θα πω στον αναγνώστη αν δεν τις ξέρω. Απλώς μου τις έχει μεταφέρει κάποιος, δεν είχε νόημα λοιπόν. Και έτσι πριν από πολλά χρόνια θα ξεκίνησα την ιστορία. Έκανα αυτό που μπορώ να ξέρω καλά λόγω επαγγέλματος. Έχετε... Να ρωτήσουμε για τον κόσμο που δεν ξέρει για αυτήν την ιστορία. Ποιος είναι ο κεντρικός της ήρωας και ποιο είναι όλο αυτό ο ιστός της ιστορίας που εξυφαίνεται. Ναι, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Με μια ιστορία καθημερινή που χτυπάω ξύλο θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα μας. Ο Αλέξανδρος Παυλής, 42 χρονών, πολιτικός μηχανικός, που ζει στην εποχή της κρίσης και παιδεύεται και έχει διάφορα προβλήματα, επαγγελματικά και μη, από ένα ατύχημα σφοδρό βέβαια αυτοκινηστικό, οδηγείται στο νοσοκομείο, στο ΚΑΤ, στην Κηφισιά. Μπαίνει λοιπόν στο χειρουργείο με ένα κάταγμα στη βάση του κρανίου και ξυπνάει τυφλός διότι έχουν κουπεί τα οπτικά νεύρα από το κάταγμα αυτό. Και από εκεί ξεκινάει η ιστορία του βιβλίου. Πώς ένας άνθρωπος 42 χρονών που ζει στην εποχή μας, στην καθημερινότητά μας, με τα προβλήματά του, αλλά με τις δουλειές του, με τις ασχολίες του κλπ, ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη μπαίνει στο σκοτάδι. Είναι στο σκοτάδι. Μια τραγική ιστορία, κυρία Σακελαρόπουλε, αλλά με βαθιά αισιοδοξία και την περιγραφή ενός τιτάνιου αγώνα, νομίζω είναι αυτό το βιβλίο. Είναι έτσι, διότι θα πρέπει να ξέρουμε, να καταλαβαίνουμε, εν πάση περιπτώσει, ότι η ζωή υπάρχει, η ζωή συνεχίζεται με ανθρώπους που έχουν προβλήματα, όχι τα δικά μας, τα οικονομικά, με τους καθημερινούς πονοκεφάλους, αλλά προβλήματα ουσιαστικά. Έτσι, σε ανθρώπους που, επαναλαμβάνω, άλλοι δεν έχουν δει ποτέ το φως. Για παράδειγμα, ένας από τους ήρωες, ο Χάρης, επιγενετής τυφλός, μου είπε ότι δεν έχει δει ποτέ πώς είναι η μάνα του. Προσπαθούσε λοιπόν να πιάσει το πρόσωπό της, να καταλάβει πώς είναι η μέρα του. Δεν έχει δει το φως, το φεγγάρι, τον ήλιο, τη θάλασσα, το καρπούζι, το δέντρο. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι αυτά είναι συγκλονιστικά πράγματα. Αυτή είναι μία κατηγορία των τυφλών. Η δεύτερη κατηγορία έχει να κάνει με τους νεοτυφλοθέντες, τους ανθρώπους δηλαδή που στην πορεία της ζωής τους έχασαν το φως τους και αυτό είναι επίσης τρομερό. Φανταστείτε έναν άνθρωπο δικό μας, ένας άνθρωπό μας, ξαφνικά να ζει για πάντα στο σκοτάδι. Είναι δύο τρομερά πράγματα που με έκαναν να αλλάξω εντελώς τη φιλοσοφία της ζωής μου. Από τότε που μπήκα σε αυτόν τον κόσμο, κάθε πρωί ξυπνάω, κοιτάω τον ουρανό και το φως, κάνω το σταυρό μου. Και είστε ευγνώμων. Μπράβο. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γνωρίζω ότι έχετε τελειώσει νομική. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν εξασκήσατε το επάγγελμα αυτό. Ωστόσο, βάσει των γνώσεών σας που έχετε και με την έρευνα που κάνατε μετέπειτα, όπως σε κάθε βιβλίο σας, από ό,τι καταλαβαίνω βιωματικά, αναφέρετε ότι περάσατε και χρόνο στις φυλακές με αφορμή το προηγούμενο βιβλίο σας, το Σημάδι. Συνηθίσαμε λοιπόν, μάλλον βλέπουμε έναν συγγραφέα, γιατί ως συγγραφέα σας απευθύνουμε τώρα το λόγο, ο οποίος έχει και αστυνομικά έργα συγγράψει. Τώρα όμως βλέπουμε μια άλλη πτυχή σας. Δεν έχετε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, γράφω μόνο αστυνομικά έργα. Αυτό είναι ένα πιο κοινωνικό βιβλίο, νομίζω. Κάνω λάθος? Θα σας απαντήσω. Όταν απευθύνεσαι στο αναγνωστικό κοινό, θα πρέπει να του δώσεις κάποια πράγματα. Δηλαδή, διαβάζοντας ένα βιβλίο, πρέπει να έχεις ένα πόρισμα στο τέλος, να πάρεις κάτι.
Άρα λοιπόν, αν όλα τα βιβλία ήταν ιστορίες αγάπης, αν όλα τα βιβλία ήταν εγκλήματα, αν όλα τα βιβλία ήταν θρησκευτικά πάθη, καταλαβαίνει κανείς ότι γίνεσαι κουραστικός. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, προσπαθώ κάθε φορά να δώσει στον αναγνώστη κάτι διαφορετικό. Τώρα είναι η ιστορία των τυφλών, πέρσι ήταν οι φυλακές, πρόπερσι ήταν τα ψυχιατρία και ούτω καθεξής. Δηλαδή, έχετε. Να ρωτήσω το εξής, και το ερώτημα γεννιέται αυθόρμητα. Ακούω αυτή την οικία αναγνωρίσιμη φωνή και περιμένω ότι θα περιγράψει ένα σουτ του Κατσουράνη. Αλλά παρόλα αυτά μας λέει άλλες γλυκές ιστορίες. Το αναγνωστικό κοινό πώς δέχτηκε έναν άνθρωπο γνωστό, καταξιωμένο στη δουλειά του, στο επάγγελμά του, μέσα από το αθλητικό ρεπορτάζ, να του προτείνει να διαβάσει άλλες ιστορίες? Ευχαριστώ επίσης για την ερώτηση αυτή. Όταν ξεκίνησα πριν από 13 χρόνια, όταν όλα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, διότι αντιμετώπισα μια κατάσταση η οποία με πόνεσε, θα έλεγα, διότι το μότο του βιβλιοπόλου, του εκάστοτε βιβλιοπόλου, ήταν το απλούστατο. Τι δουλειά έχει Αλεπού στο παζάρι? Εσύ είσαι δημοσιογράφος, εσύ είσαι αθλητικός συντάκτης, εσύ μας περιγράφεις Champions League, μας περιγράφεις παιχνίδια και ούτω καθεξής. Τι δουλειά έχεις εσύ? Στεναβέλθηκα πάρα πολύ, διότι ήταν σαν να μου έλεγαν ότι το κούτελό σου γράφει ότι ξέρεις μόνο από πέναλτι. Και έτσι λοιπόν έδωσα πολύ μεγάλο αγώνα για να μπω σε έναν χώρο διαφορετικό όπως είναι η λογοτεχνία. Πάλεψα πάρα πολύ και ήταν, συνέβη το απλούστατο, ότι δείτε το και πετάξτε το, αλλά δείτε το. Δώσατε αγώνα για να καταξιωθείτε και στη δημοσιογραφία την αθλητική? Προφανώς κανείς δεν γεννιέται έχοντας πίσω του εμπειρίες ή παράσημα ή οτιδήποτε άλλο. Ξεκίνησε ένα παιδάκι 17 χρονών, μαθητής λυκείου ακόμα, και στα 20 μου βρέθηκα στην μεγαλύτερη τότε εφημερίδα της χώρας, το Έθνος, στα ξεκίνηματά του. Άρα λοιπόν τίποτα δεν βγήκε έτοιμο, δεν είχα καμιά κληρονομιά από τον πατέρα μου ότι εσύ θα γίνεις δημοσιογράφος, θα πάρεις την δική μου καριέρα. Ήμουν ένα παιδί ενός δημοσίου υπαλλήλου που ξεκίνησε από το μηδέν, από τα υπόγεια, και μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, έχτιζα ό,τι μπορούσα να χτίσω για να αποκτήσω θεμέλια και να μην πέσει αυτό το κτίριο στην άμμο. Πάλεψα πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι αγωνιστήκατε πάρα πολύ και είναι προς τιμήν σας αυτό που λέτε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Για πολλά παιδιά που ίσως μας ακούνε τώρα και τους δίνετε και το έναυσμα να κυνηγούν τα όνειρά τους, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, φαντάζομαι ότι είστε από μια οικογένεια και εσείς με έναν μπαμπά αυστηρό, όπως πολλά, πολλά άλλα παιδιά. Ποιος από τους δύο γονείς σας σας ενθάρρυνε, γιατί από τα 17 χρόνια να ασχοληθείτε με το χώρο της δημοσιογραφίας και της αθλητικής δημοσιογραφίας συγκεκριμένα, δεν νομίζω να ήταν και οι δύο τόσο θετικοί σε όλο αυτό. Είναι όντως έτσι? Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι αλλιώς στην δική μου περίπτωση. Ο μπαμπάς, αυστηρός, και αν υπολογίσει κανείς τα χρόνια εκείνα τα δύσκολα, ήθελε οπωσδήποτε να με δει δικαστή. Αυτή είναι η δουλειά σου, αυτό σου πηγαίνει, αυτό σου ταιριάζει κλπ. Όταν λοιπόν ξεκίνησα να δουλεύω σε εφημερίδες κρυφά στα 17 μου χρόνια φοιτητή, μαθητής λυκείου ακόμα, διότι αν το έλεγα στον πατέρα μου θα είχαμε ιστορίες. Όταν έμαθε ότι έχω μπλεχτεί με αυτή την ιστορία, είχαμε πολλές ιστορίες στο σπίτι. Όταν μπλεχτήκατε, χρησιμοποιείτε συγκεκριμένο ρήμα και μου αρέσει όλο αυτό, γιατί το έβλεπε σαν κάτι μεμτό, σαν κάτι κακό. Προφανώς. Τι δουλειά έχεις εσύ που αύριο μεθαύριο θα πας στο πανεπιστήμιο, μα ασχολείσαι με αυτές τις μπάλες και μόνο τα σχετικά? Ήταν πάρα πολύ αρνητικός. Έπεσε πολύ μεγάλο αγώνα για πολλά χρόνια, διότι μπήκα στην νομική, αλλά θεωρούσε ότι όλη αυτή η ενασχόληση με τις εφημερίδες είναι κάτι παροδικό, θα με απορροφήσει μάλλον νομική και θα τα ξεχάσω. Θα του περάσει. Θα του περάσει, βεβαίως. Πού να ήξερε τελικά τι θα ακολουθούσε στη συνέχεια. Αλλά όλες αυτές τις δεκαετίες... Θέλω να ρωτήσω, όλες αυτές τις δεκαετίες ζήσατε και τα καλά χρόνια της ενημέρωσης και στην ιδιωτική τηλεόραση αλλά και στις εφημερίδες, και τώρα στα χρόνια της κρίσης, όπως πολλοί κλάδοι έχουν πληγεί, πολλοί συνάδελφοί σας βλέπουν τη δουλειά τους, το έντυπό τους ή το κανάλι τους να κλείνει. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να πείτε στα νέα παιδιά που ονειρεύονται μια τέτοια καριέρα?
ήθελα να πω το εξής, ότι είναι πολύ καλά τα όνειρα και το κυνήγι τους, διότι αν η ζωή πάψει να έχει όνειρα, δεν έχει ενδιαφέρον. Πολύ καλά όλα αυτά, αλλά το πρώτο πράγμα που ισχύει, ειδικά στις εποχές μας, είναι ο απόλυτος ρεαλισμός. Ένα παιδί, βέβαια, 18 χρονών δεν μπορεί να έχει ρεαλισμό, τουλάχιστον απόλυτο. Ήθελα λοιπόν να πω ότι στην εποχή της κρίσης, της αντιφάγας κρίσης που καταστρέφει οικογένειες, ανθρώπους, δουλειές ολόκληρες, δουλειές κόπους μια ζωής, ήθελα να πω λοιπόν ότι το κέντρο αυτής της κρίσης έχει πλήξει το δικό μας τομέα. Βλέπουμε ότι καταραίουν τεράστια και ιστορικά συγκροτήματα. Είδαμε την ιστορία του Μέγκα πριν από περίπου 10 μήνες. Βλέπουμε τώρα, βιώνουμε την ιστορία του Βήματος και των νέων που μετράνε αιώνα ζωής. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και κάποιος θα πρέπει να ζυγίσει πάρα πολύ καλά την απόφασή του. Όσα όνειρα και αν έχει, και αν έχει, όση δύναμη και αν διαθέτει, θα πρέπει να συνυπολογίζουμε πράγματα και καταστάσεις. Διότι καμιά φορά ακούμε παιδιά που λένε ότι θα γίνω τάδε. Okay, θα γίνεις τάδε. Τι δουλειά θα κάνεις, πώς θα βιοπορίζεσαι. Είναι σκληρές οι κουβέντες που λέω και ξέρω ότι μπορεί να πληγώνουν παιδιά τα οποία έχουν όνειρα, αλλά επαναλαμβάνω, σε μια εποχή πολέμου, γιατί πόλεμο ζούμε, μόνο οι σφαίρες λείπουν, θα πρέπει να συνυπολογίζουμε πράγματα και καταστάσεις. Λέτε την αλήθεια χωρίς να ωραιοποιείτε τα πράγματα. Εσείς αλήθεια είχατε κάποιο πρότυπο όταν μπήκατε στη δημοσιογραφία? Μιλάω πάντα ειλικρινά και αληθινά, μιλάω πάντα από καρδιάς, δεν κρατάω σημειώσεις, δεν μιλάω προσχεδιασμένα, λέω πάντα αυτό που έχω στην καρδιά μου και στο μυαλό μου. Όταν λοιπόν στα 17 μου χρόνια, ξέροντας ότι θα πάω στη νομική σχολή, διότι αυτή ήταν η κατεύθυνσή μου και το ήθελα από μικρό παιδί, ξέροντας λοιπόν ότι θα πάω στη νομική, υπήρξα και γι' αυτό ευγνωμονώ τον πατέρα μου, αναγνώστης πολλών εφημερίδων, τουλάχιστον τριών την ημέρα. Αυτή είναι η κληρονομιά του πατέρα μου σε μένα. Με τρεις εφημερίδες την ημέρα στο σπίτι. Βλέποντας λοιπόν τους, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τους στάρ της εποχής στις εφημερίδες, διαπίστωσα ότι μπορώ να έχω ένα δρόμο προς τα εκεί, διότι υπήρχαν μεγάλα ονόματα, δεν έχει σημασία πια, τα οποία διάβαζα στις εφημερίδες. Και διαπίστωσα ότι δεν είναι και τόσο τρομεροί, ρε παιδί μου, όπως φανταζόμαστε, γίγαντες των 7 μέτρων. Έγραφαν βατά κλπ. Και ξέροντας το δικό μου γραπτό, κατάλαβα ή σκέφτηκα ότι μπορώ να πάρω αυτό το δρόμο και να το δούμε. Και έτσι λοιπόν βρέθηκα στα 17 μου να ακολουθώ το δρόμο αυτό, στον οποίο δεν ήξερα κανέναν, ήταν όλα θεοσκότεινα. Χτύπησα πόρτες και έτσι παιδάκι, 17, επαναλαμβάνω, βρέθηκα τότε στην μεγαλύτερη αθλητική εφημερίδα της χώρας, το Φως των Σπορ. Πείτε μου ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε. Στα 17 μου λοιπόν στο Φως των Σπορ και με τον ιδιοκτήτη του, τον ιερό για μένα, Θόδωρο Νικολαίδη, βρήκα την πρώτη πόρτα που τρύπωσα, όπως λένε και στις παλιές ελληνικές ταινίες, και στη συνέχεια αυτό άρχισε να μου ανοίγει άλλους δρόμους με πάρα πολλές ώρες δουλειάς, πάνω από 12-14 ώρες την ημέρα. Και εκεί, εκείνος μάλλον, με σύστησε σιγά σιγά στον αείμνηστο Γιώργη Αθανασιάδη, τον ιδιοκτήτη της παλιάς Βραδινής, τον εκτελεστέντα από την 17 Νοέμβρη. Και έτσι λοιπόν ήρθε στον δρόμο μου η Βραδινή σε πολύ νεαρή ηλικία, στα 19 μου, και λίγο αργότερα ήρθε το Έθνος, όταν ξεκίνησε να υπάρχει το Έθνος. Τίποτα δεν άλλαξε για μένα, αντιθέτως πολλαπλασιάστηκαν οι ευθύνες και τα βάρη πάνω μου. Θυμάμαι ακόμα και τώρα, πήγαινα στο γραφείο το πρωί, και όταν λέω το πρωί είναι στις 10, και έφευγα ξημερώματα, πάντως μετά τη μία τη νύχτα. Και όταν ήμουν πιτσιρίκι, έφτανα στο σημείο να περιμένω στην Ομόνια να δω το φίλο να κυκλοφορεί, να δω το όνομά μου από κάτω. Φοβερό συνέστημα. Αξέχαστο. Δεν έχετε μετανιώσει, φαντάζομαι, για αυτή την πορεία και για όλα αυτά τα ξενύχτια και για όλη αυτή την κούραση ούτε λεπτό. Το κερδίσατε με τον ιδρώτα, την πένα σας και το σπαθί σας όλο αυτό. Αλλά θέλω να ρωτήσω αν η λογοτεχνία είναι ένα άλλο καταφύγιο για το Μένιο πια. Και πότε προλαβαίνετε να κάνετε όλη αυτή τη συντονισμένη έρευνα και πότε γράφετε? Βάλτε μας λίγο στην κουζίνα του συγγραφέα. Ωραία. Ήθελα να πω, εσείς το ξέρετε
αλλά κατά ανάγκη δεν το ξέρει και όλος ο κόσμος, βλέπει αυτή τη λάμψη που βγαίνει από τη δουλειά μας. Ναι, υπάρχει λάμψη που φαίνεστε, διότι αν φανταστείτε ότι έχω εκατοντάδες ταξίδια στο εξωτερικό, αποστολές, 3-4 φορές στο γύρο της Ευρώπης έως και την Νότια Αφρική, Ολυμπιακούς Αγώνες, Champions League, Mundial, ωραία. Όλη αυτή είναι η βιτρίνα και η λάμψη. Πίσω από αυτήν όμως υπάρχουν ατέλειωτες ώρες δουλειάς, 12 ώρα, 14 ώρα. Θυμάμαι σαν ανέχτες ότι όταν το Μέγκα πήρε το Champions League, το είχαμε 2 φορές τη βδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη. Πηγαίναμε στο γραφείο στις 10 το πρωί. Φεύγαμε στις 4 τα χαράματα όταν τελείωνε η εκπομπή. Πολύ ωραία εκπομπή, με τη γραβάτα μας, με το μεγάλο στούντιο, με τη λάμψη, με τους καλεσμένους. Στο σπίτι μου στις 5 και σε λίγες ώρες είμαστε ξανά στο γραφείο. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι μόνο η λάμψη που φαίνεται, είναι και αυτή η σκληράδα των πολλών ωρών. Είναι τα ρεπορτάζ στο πεζοδρόμιο, σε δακρυγόνα, σε συμπλοκές, σε εκρήξεις, στην πρώτη γραμμή με κινδύνους, με εμπλοκής καταστάσεις, διότι δεν σε χαιρετάνε όλοι και σου λένε «Γεια σου φίλε, τι κάνεις, πώς είσαι», θα σε βρίσουν, θα σου επιτεθούν, θα σε απειλήσουν, συμβούν πολλά πράγματα και έχουν συμβεί στη διάρκεια των χρόνων. Λέω λοιπόν ότι αυτό το βάρος των πολλών ετών αναζητούσε μία άλλη λίμνη, πιο ήρεμη, με πιο ήρεμα νερά. Έτσι προέκυψε η συγγραφή. Ήθελα μία λίμνη να φεύγω σε έναν άλλο κόσμο που να ηρεμεί την ψυχή μου, να μου βγάζει πράγματα τα οποία να ισορροπούν τη σκληρότητα που μαζευόταν στην ψυχή μου από την σκληρή πραγματικότητα και την καθημερινότητα. Και τα καταφέρατε. Με τη γλύκα που περιγράφει αυτή την άλλη πλευρά της ζωής του, με την ίδια γλύκα φτιάχνει τα βιβλία του. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω αν την ίδια γλύκα έχει και ως οικογενειάρχης. Είστε και μπαμπά, σωστά? Τη γυναίκα του ρώτα. Προφανώς. Δεν μπορώ να πω ότι... δεν μπορώ να πάρω το ρόλο του ανθρώπου που μιλάει για τον εαυτό του στο πόσο γλυκός ή τρυφερός ή συντροφικός είναι. Πολύ σωστά έγινε η παρεμβολή νωρίτερα. Ρωτά τη γυναίκα του. Ρωτά το περιβάλλον. Απλώς μπορώ σήμερα να πω ότι απολαμβάνω 2 παιδιά τα οποία ξέρετε όταν χτυπάνε στην πλάτη. Αναθαρείτε. Τι ηλικίες έχουν τα παιδιά σας? Ο Γιώργος είναι στο 3ο έτος στο μαθηματικό, άρα 20άρισε, και η μικρούλα μου ετοιμάζεται μάλλον για τα δικά μου τα λιμέρια. Ποια απ' όλα, τα δημοσιογραφικά ή τα συγγραφικά? Αυτό είναι καθαρά δικό μου παιδί, και τα δύο. Είναι μπαμπάς. Είναι σακελαροπούλα. Πάμε για νομική πρώτα Θεός. Ήδη γράφει πράγματα τα οποία μου τα δείχνει δειλά, τα φυλάει στο ζητάρι της, είναι στα δικά μου τα χαρνάρια. Περήφανος μπαμπάς λοιπόν και για τα δύο σας τέκνα, και φαντάζομαι ότι και η σύζυγος έχει τα καλύτερα να πει, άσχετα που εσείς είστε μετριόφρον. Τρεις παρουσιάσεις, κύριε Σακελαρόπουλε, στην Κρήτη. Απόψε στα Χανιά, θυμάστε που... Στα Χανιά στις 8 στο Κήπο. Αύριο στο Ρέθυμνο και το Σάββατο στην Ιερά Πέτρα. Εγώ θέλω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Αν ο τίτλος, ο αριθμός μάλλον των κεριών είναι συμβολικός, είναι το 13ο βιβλίο σας ή είναι το 13 κεριά κάτι άλλο? Πώς επελέγει ο αριθμός? Πολύ σωστά. Όταν ξεκίνησα να γράφω, εκεί στην κουζίνα του συγγραφέα που λέτε, ναι, ήξερα στην πορεία της γραφής ότι ο τίτλος «Πηγαίνουμε προς τα εκεί» είναι «Κεριά στο σκοτάδι». Το 13 πώς προέκυψε? Είναι το 13ο βιβλίο, έχει 13 κεφάλαια και ήθελα να τιμήσω τα 12 προηγούμενα. Οπότε ήταν πολύ εύκολο να μπει το 13 στα «Κεριά στο σκοτάδι». Καθαρά πράγματα, εξηγημένα πράγματα, να μην τα μπερδεύουμε με άλλα. 13 «Κεριά στο σκοτάδι», τα 13 μου βιβλία με τα 13 κεφάλαια. Και έτσι λοιπόν, και ένα νούμερο που αγαπώ. Δηλαδή, για μένα δεν είναι καθόλου χρυσούζικο, είναι τυχερό. Ναι. Έχει πει πράγματα με το 13, με ημερομηνίες, με άλλα συμβάντα.
με αριθμό αυτοκινήτου κάποια στιγμή. Οπότε, σας τρέχει, σας τρέχει. Λοιπόν, να είναι καλοτάξιδο και αυτό το συγγραφικό σας εγχείρημα και να περιμένουμε και άλλα όμορφα πράγματα. Είμαι σίγουρη ότι σίγουρα στο μέλλον, το εγγύς μέλλον, θα ξαναμιλήσουμε. Είπαμε ότι το νούμερο 14 που έχει ξεκινήσει είναι εδώ στην αγαπημένη μου Κρήτη. Είναι ένα μέρος και το ξαναλέω, δεν το λέω μόνο εδώ στην Κρήτη, το λέω όταν είμαι και στη Θεσσαλονίκη και στην κεντρική Ελλάδα και οπουδήποτε. Λέω λοιπόν ότι η Κρήτη είναι ένα δικό μου κομμάτι, θα μπορούσα να μείνω σε όλη μου τη ζωή και το κάνω. Άρα λοιπόν το νούμερο 14 έχει Κρήτη, μια ιστορία δυνατή που διαδραματίζεται στα μυριοκέφαλα. Έχουμε Χανιά, έχουμε Ρέθυμνο, είναι ένα κριτικό πράγμα. Θα το περιμένουμε λοιπόν. Με ανυπομονησία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για το χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό στο επανειδήν. Καλά.